Πολλές φορές. Λοιπόν, η κυρία Σακοράφα, η Αντιπρόεδρος της Βουλής, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΜέΡΑ25. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω ειλικρινά να ευχηθώ καλή επιτυχία στους δύο προτινόμενους, και στον κύριο Φασουλή και στον κύριο Μαγκουνή. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακούγεις. Ναι, ωραία. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το ειδικό βάρος και τη σοβαρότητα αυτής της ανεξάρτητης αρχής. Τοποθετηθήκαν οι συνάδελφοι, άρα θα ήταν πλεονασμός και θα σπαταλούσα χρόνο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο νόμος, κύριε Πρόεδρε, θέτει το πλαίσιο και εδώ για την θέση του μέλους αναπληρωτή στη μονάδα Γ, ο νόμος, το άρθρο 48, παράγραφος 4, ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Ένας τέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με πτυχίο νομικής σχολής, νομικού τμήματος, που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Η επιλογή, λοιπόν, ανάμεσα στα στελέχη του συγκεκριμένου Υπουργείου με το συγκεκριμένο πτυχίο ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Θέλω να πω ότι η απερχόμενη από τη συγκεκριμένη θέση, η κυρία Δασκαλοπούλου, όταν παρουσιάστηκε στην Επιτροπή μας, είχε ήδη βαθμό Α, ήταν απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, είχε μεταπτυχιακό τίτλο, συγγραφικό έργο και πλούσια επιμόρφωση, πιστοποιημένη και μη, πέρα από τις ξένες γλώσσες και τις ειδικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, ποια είναι τα τελικά κριτήρια με βάση τα οποία ασκείται η προβλεπόμενη διακριτική ευχέρεια ενός υπουργού, του συγκεκριμένου στην προκειμένη περίπτωση, για τις επιλογές και τις προτάσεις? Διότι τα αντικειμενικά κριτήρια δείχνουν ότι η διακριτική ευχέρεια φτάνει στα όρια της ανέλεγκτης άσκησης αρμοδιοτήτων, για να μην τολμήσω να πω και αυθαιρεσίας μερικές φορές. Θα ήταν ενδιαφέρον για μας να ακούσουμε τις απόψεις του κυρίου Υπουργού, οι οποίες θα ανατρέψουν αυτήν την εντύπωση, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Να πω τη θέση του κόμματός μας. Ψηφίζουμε παρόν. Δεν αφορά στα πρόσωπα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είναι αυτό που λέμε πάντα για το προσχηματικό του χαρακτήρα της διαδικασίας. Ευχαριστώ.